Για τη δικαιοσύνη, μιας και... μιας και μου λες για τη δικαιοσύνη. Μιας και μου λες για τη. Μιας και μου λες για τη δικαιοσύνη. Να πω μια κουβέντα μόνο. Μιας και μου λες για τη δικαιοσύνη. Αφήστε την. Όχι, αφήστε την. Εδώ. Λοιπόν, μιας και μου λες. Οι αδελφοί των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία των Τεμπών απευθύνεται στον Πρωθυπουργό την ώρα που μιλάει σε συγκέντρωση στην Κέρκυρα. Λίγα λεπτά αργότερα, η Αναστασία Πλακιά, που σπουδάζει στην Κέρκυρα, μαζί με φίλους της, φοράνε μπλουζάκια με αναφορές στο πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Και άνδρες της ασφάλειας τους απομακρύνουν τάχιστα, προκαλώντας την αντίδραση των παιδιών. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία μου. Αν θέλετε να έρθείτε εδώ πέρα και να κάνετε φασαρία, είναι δικαίωμά σας. Αλλά το ίδιο δικαίωμα έχω και εγώ να μιλήσω σε αυτούς που ήθελα να ακούσω. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Πλακιάς, ο χαροκαμένος πατέρας, απευθύνεται προσωπικά στον Πρωθυπουργό για τη στάση των ανδρών της ασφαλείας του. Θα ήθελα, κύριε Πρωθυπουργέ, να πάρετε θέση άμεσα και να οδηγήσετε τα άτομα αυτά εκεί που πρέπει και είναι η θέση τους. Δεν είναι δυνατόν σε ένα κορίτσι που έχασε τις δίδυμες αδελφές της και την ξαδέλφη της από κρατική αμέλεια να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο άνδρες της προσωπικής φρουράς σας. Το περιστατικό σχολίασε στο Όπεν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, λέγοντας ότι ήδη έχει υπάρξει επικοινωνία σε προσωπικό επίπεδο. Η επικοινωνία που έπρεπε να γίνει έχει γίνει σε ανθρώπινο επίπεδο. Ακριβώς. Όπως και οι ίδιοι οι άνθρωποι λένε ότι προφανώς αυτό δεν είναι με κάποια πολιτική ευθύνη. Ήταν ένα ζήτημα της φοράς που ήθελε να κάνει τη συγκεκριμένη, ας πούμε, να επιβάλλει την τάξη. Φαντάζομαι ο Πρωθυπουργός θα μιλούσε από πάνω. Δεν γνώριζε ακριβώς ο Πρωθυπουργός. Δεν γνώριζε, αυτό ήθελα να πω, με προλάβατε. Ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι φώναζαν. Και αν δείτε κιόλας και την ομιλία του, είπε αφήστε να μιλήσουν, αφήστε να πούνε αυτό που έχουν να πούνε. Για αισχρή επίθεση σε συγγενή θυμάτων των Τεμπών, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειαζόμαστε την αλαζονία του 41% που οδηγεί σε τραμπουκισμό κόρης της οικογένειας που δολοφονήθηκε στα Τέμπη, όπως είδαμε χθες στην Κέρκυρα, στην κυρία Πλακιά. Την ίδια ώρα, σε ιδιωτικό οικόπεδο στη θέση Πηγάδια, εντοπίστηκε βιολογικό υλικό που ταυτίζεται με επιβάτη της τραγωδίας των Τεμπών, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των συγγενών των θυμάτων ότι χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία με την απομάκρυνση των μπαζών από τον τόπο του δυστυχήματος.